τα διοικητικά συμβούλια της Α ΕΒΕ Μεσσηνίας, της Β ΕΒΕ Μεσσηνίας, της ΕΛΤΕΕ Μεσσηνίας και το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας. Έχουμε κάνει μια συμβολική κατάληψη των γραφείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας με σκοπό να εμποδίσουμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις και οι ενέργειες που προβλέπουν και θα οδηγήσουν σε διαθεσιμότητα απολύσεις 2.500 εκπαιδευτικούς όλη την Ελλάδα, 15 ανθρώπους δικούς μας με τους οποίους βρισκόμαστε καθημερινώς στα σχολεία μας, της ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ της Καλαμάτας. Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια. Είχαμε προειδοποιήσει από καιρό ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είχαμε εισακουστεί. Η κοινωνία είχε σταθεί απέναντί μας βάζοντας ως γνώμονα το υποτιθέμενο συμφέρον των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις και έτσι δεν μπορέσαμε από τότε να αποτρέψουμε αυτές τις κινήσεις. Όλα αυτά θα τα βρουν μπροστά τους και οι μελλοντικές γενιές, γιατί ήδη 20.000 μαθητές οι οποίοι είχαν και κάθε χρόνο περίπου τις 10.000, γιατί είναι 2 έτη, ειδικά οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ, 10 και 10.000, 20 συνολικά μαθητές, δεν θα μπορούν να επιλέγουν 3 τομείς, οι οποίοι είναι υγείας και πρόνοιας, αισθητικής και κομμωτικής, καθώς και γραφικών τεχνών. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι αυτές οι τομείς και οι ειδικότητες που υπάρχουν των εκπαιδευτικών μέσα σε αυτούς τους τομείς δεν πρέπει να προσφέρονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ένα πολύ ωραίο κείμενο που θα θύμιζε έκθεση ιδεών, χωρίς όμως να κάνει ούτε τον παραμικρό διάλογο ευνηδιαστικά όπως έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, για να φέρει σε δύσκολη θέση το συνδικαλιστικό κίνημα και να μας απαξιώσει. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αντιδράσουμε είναι να φτάνουμε και στα ακραία μέτρα των καταλήψεων, τα οποία ξεκίνησαν από σήμερα. Ενημερωτικά σας λέω ότι καλούμε όλους τους φορείς της πόλης, τους δήμους, τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία που πλήττονται ήδη ή που θα έρθει η σειρά τους και ήδη ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μαζί μας και θα έχει το λόγο σε λίγο και αυτός, να σταθούν στο πλευρό μας, να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται, που εξαθλιώνει συμπολίτες μας, τους οδηγεί στην απόγνωση. Το απόγευμα έχουμε συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου εκεί θα συζητηθούν τα θέματα και θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων, σαν ΑΕΛΜΕ αυτό. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στο 3ο Λύκειο Καλαμάτας στις 8 η ώρα. Αναμένεται ένα θερμό καλοκαίρι, το ξέρετε. Τα ακούτε, δεν είναι μόνο, αυτή ήταν η αρχή. Ήδη μπήκε στο τραπέζι για το Σεπτέμβρη, στο κάδρο περιγράφονται οι γυμναστές που έχουν προσληφθεί λόγω Ολυμπιακής παιδείας. Και πάει λέγοντας, το που θα σταματήσει δεν ξέρουμε, μένει σε εμάς να τους σταματήσουμε.